Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου για ένα ακόμα βίντεο, Σάββατο 7 Ιουνίου 2025 και με ένα έκτακτο βίντεο για τη SaaS Technology θα μιλήσουμε για την συμμετοχή της στην άσκηση Immediate Response 25 στα πλαίσια των διεθνών δραστηριοτήτων του στρατού Ξηράς, στην οποία συμμετείχαν διάφορες χώρες όπως η Βουλγαρία, Ισπανία, Γαλλία, ΗΠΑ, Γεωργία, καθώς και το ψευδοκρατήδιο των Σκοπίων, και όλα αυτά συνέβησαν στην περιοχή του Δέλτα Σώματος Στρατού στη Θράκη. Η SaaS Technology συμμετείχε στην άσκηση σε σενάριο εικονικής βολής ρουκέτας FZ275 LGR της Θαλής Βελγίου, κατευθυνόμενης δηλαδή με χρήση λέιζερ, σε απόσταση 100 μέτρων πάνω από το έδαφος, με γωνία κλίσης 1,5 μοίρα έτσι ώστε να έχει καλύτερη αεροδυναμική η ρουκέτα, και σε στόχο απόστασης 7 χιλιόμετρων με απόκληση από αυτόν 20 εκατοστά. Όπως καταλαβαίνουμε, μιλάμε για τρομερή ακρίβεια στην απόκληση από το στόχο, μόλις 20 πόντους. Και επίσης είδαμε και το σενάριο της διαδοχικής ρήψης χειροβομβίδων ή καπνογόνων, καθώς και της μεταφοράς φορτίων, όπου όπως μας πληροφορεί η εταιρεία, η εναλλαγή μεταξύ των ρόλων απαιτεί μόλις 5 λεπτά. Κλείνοντας αυτό το σύντομο βίντεο, πραγματικά αισθάνομαι πολύ περήφανος για αυτή την παρουσίαση της εταιρείας, έστω και στο εικονικό σενάριο της ρήψης, που μας δείχνει τις δυνατότητες του πρώτου και μοναδικού στον κόσμο drone μη επανδρομένου με ικανότητα ρήψης ρουκετών. Να υπενθυμίσω πως αυτή η έκδοση, το SRS-2α, είναι η νέα και βελτιωμένη έκδοση, η οποία έχει τρομερά βελτιωμένη ανάκρουση κατά την ρήψη της ρουκέτας. Όπως είχαμε δει, είχαν γίνει και οι δοκιμές τον Φεβρουάριο του 25, λίγους μήνες πριν δηλαδή, στο πεδίο βολής του στρατού στο Λιτόχωρο, όπου είδαμε, όλοι μας είδαμε τα εξαιρετικά αποτελέσματα και έχω και το ανάλογο βίντεο στο κανάλι. Ελπίζω αυτή η νέα παρουσίαση να ξυπνήσει τους αρμοδίους και να φυπνήσει συνειδήσεις, ώστε ο ελληνικός στρατός μας να προμηθευτεί άμεσα τα εκπληκτικά αυτά συστήματα της SaaS Technology. Δεν είναι μόνο το SARS-2α, είναι και ο Talos, όπως έχουμε δει, το τρομερό αυτό μη επανδρομένο της εταιρείας, το οποίο κοντράρει στα ίσα τουρκικά drones όπως είναι το AKG, Bayraktar, και το οποίο επίσης φέρει φορέα ρήψης ρουκετών της Αλής Βελγίου για ρουκέτες διαμετρήματος 70 χιλιοστών. Επίσης έχουμε και άλλα drones εταιρείας, τα οποία θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες του στρατού μας, όπως και να μην ξεχνάμε και το περιπλανόμενο πυρομαχικό εχμή, το οποίο έχει εμβέλεια 60 χιλιόμετρων και το οποίο επίσης πυροδοτεί, κάνει ρήψη ρουκετών. Όλα αυτά θα πρέπει να ήδη να υπάρχουν στα νησιά μας, στον Εύρο, σε παραμεθόριο γενικά, να έχουμε γίνει αστακός. Ελπίζουμε έστω και αργά να γίνουν τα πρώτα βήματα. Να είστε όλες και όλοι καλά, σας ευχαριστώ πραγματικά για την αγάπη και την υποστήριξη που μου δείχνετε στο κανάλι μου. Αν σας άρεσε το βίντεο, ξέρετε τι να κάνετε, γράψτε ένα σχόλιο, πατήστε μου αρέσει, κοινοποιήστε το βίντεο, όλες αυτές οι ενέργειες βοηθάνε πολύ με την διάδοση του βίντεο από τον αλγόριθμο. Αν σας άρεσε πολύ, όχι μόνο αυτό το βίντεο αλλά και η ενημέρωση η οποία προσπαθώ να κάνω, μπορείτε να κάνετε μια δωρεά με οποιοδήποτε ποσό επιθυμείτε στην PayPal, στο σύνδεσμο που έχω κάτω από την περιγραφή του βίντεο. Επίσης μπορείτε να γίνετε και μέλη στο κανάλι μου με μια πολύ μικρή συνδρομή. Αυτά προς το παρόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την υποστήριξη και επανερχόμαστε, όπως έχω γράψει και στο κανάλι, με το επόμενο βίντεο, το οποίο είναι η τρομερή ελληνική εταιρεία Ether Aeronautics, η οποία είναι πρωτοπόρος στην κατασκευή μη επανδρομένων στόχων εναέριων και όχι μόνο. Καλή συνέχεια!